Εκτός Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται η Μαρία Σπυράκη μετά την ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία ζητά την άρση της ασυλίας της, τόσο της ίδιας όσο και της Εύα Σκαϊλή. Με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, αναστέλλεται η ιδιότητα του μέλους της Νέας Δημοκρατίας της Ευρωβουλευτή Μαρία Σπυράκη μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση υπόθεσης για την οποία ελέγχεται. Η Μαρία Σπυράκη δεν θα είναι υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α Θεσσαλονίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές. Σύμφωνα με την ερευνητική έκθεση που ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, υφίστανται υποψίες για απάτη εις βάρος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την διαχείριση της κοινοβουλευτικής αποζημίωσης και ιδίως όσον αφορά την αμοιβή των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών. Ευχαρίστως αποδέχομαι το αίτημα άρσης της ασυλίας μου, προκειμένου να διαφανεί ότι δεν έχω ούτε ένα ευρώ οικονομική διαφορά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το θέμα αφορά το επίδομα αλλοδαπής πρώην συνεργάτη μου, ο οποίος αντιμετώπισε σοβαρό προσωπικό πρόβλημα και είχε ορισμένες απουσίες από το χώρο συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν έχω καμία σχέση με το Qatargate, δεν έχω καμία σχέση με οποιαδήποτε άλλη υπόθεση. Την ίδια ώρα, Εύα Σκαϊλή κρατεί στις φυλακές Χάρεν με την απόφαση για το αν θα προφυλακιστεί ή θα αφαιθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης για το σκάνδαλο διαφθοράς Qatargate να αναμένεται για τις 22 Δεκεμβρίου. Ναι, καταρχήν θέλω να πω ότι είναι μια στιγμή ντροπής για την πολιτική και για το Ευρωκοινοβούλιο και για τη Σοσιαλιστική Ευρωομάδα και για την Ελλάδα, γιατί αυτό θίγει και τη χώρα μας. Είναι απαράδεκτο να υπάρχει αυτή τη στιγμή ήδη προσωρινή σύλληψη και ανάκριση της Αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου για θέματα χρηματισμού και διαφθοράς. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι καταρχήν. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλη Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα, ζήτησε από την Εύα Σκαϊλή να παραδώσει την έδρα της. Κυρία Σκαϊλή πρόδωσε τους χιλιάδες ψηφοφόρους της παράταξης και οφείλει άμεσα να παραδώσει την έδρα της. Κάθε αντίθετη άποψη, όπως άκουσα να διατυπώνεται, ακόμη και με νομικούς όρους, προσβάλλει την παράταξη και θολώνει το μήνυμα του αγώνα απέναντι στα φαινόμενα διαφθοράς. Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικούς κλειδονισμούς σε όλη την Ευρώπη, ενώ η σύνοδος κορυφής Βρυξέλλες έγινε στη σκιά του Qatargate. Η διαφθορά διαβρώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και αυτό είναι οδυνηρό. Γι' αυτό πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να κλείσει προσωρινά η πόρτα σε κάθε αντιπρόσωπο των συμφερόντων του Κατάρ και αποφάσισε να στείλει κάθε νομοθετικό έργο που σχετίζεται με το μοιρά του.